Αλλάζουμε θέμα, θα έρθουμε στον χώρο της αυτοδιοίκησης, όπου στην περιοχή του Ορεινού Πηλίου συνεδρίασε η Επιτροπή Ορεινών Περιοχών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων με μία σειρά θεμάτων στην θεματολογία, στην ατζέντα. Την Δυτική Μακεδονία σε αυτή τη συνεδρίαση εκπροσώπησαν δύο δήμαρχοι, ο κύριος Γιαννάκης από την Φλόρινα και ο κ. Σκορδίλας από τη Τεσκάτη. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιαννάκη, τον δήμαρχο Φλόρινας, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε δήμαρχε. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ποια ήταν η ατζέντα αυτής της συνεδρίασης και ένα χαρακτηριστικό, ότι μιλούμε για μια υποενότητα της ΚΕΔΕ, αλλά οι ορεινοί δήμοι στην Ελλάδα γενικότερα καλύπτουν την πλειοψηφία των εδαφών. Οι πιο πολλοί δήμοι ορεινοί είναι, έτσι? Έτσι ακριβώς είναι. Πράγματι, το Παρασκευή και Σάββατο συνεδρίασε η Επιτροπή Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ, και εν ώψη του συνεδρίου που θα γίνει της ΚΕΔΕ το 20 με 21 Νοεμβρίου. Mm-hmm. Συνεδριάσαμε λοιπόν για να καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις, οι οποίες μετά θα ψηφιστούν και στο συνέδριο. Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν εκεί πέρα ήταν η υποστελέχωση των υπηρεσιών των Δήμων και κυρίως των Ορεινών, που είναι ακόμα μεγαλύτερη, η άμεση ενίσχυσή τους με προσωπικό. Συζητήσαμε για τον υποβιβασμό και την κατάργηση των σχολείων, γιατί αποδεικνύεται ότι η μεταφορά των μαθητών κοστίζει πολύ περισσότερο από τη λειτουργία ενός σχολείου σε ένα χωριό. Μιλήσαμε για τη χρηματοδότηση των Δήμων και για την ΣΑΤΑ, για τα έργα δηλαδή, αλλά και από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, και να μπουν εκεί πέρα και κριτήρια ορεινότητας των Δήμων. Mm-hmm. Μιλήσαμε για ρύθμιση χρεών, γιατί όπως ξέρετε υπάρχουν πάρα πολλά χρέη προς τους Δήμους, και είναι πολύ καλό να γίνει μια νέα ρύθμιση, έτσι ώστε να μπορέσουν οι δημότες να πληρώσουν τα χρέη τους. Βεβαίως. Επίσης, μιλήσαμε για μια νομοθετική λύση του προβλήματος για τα άτομα που εργάζονται στο βοήθεια στο σπίτι, γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα, μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά αυτά τα άτομα, και για την ενίσχυση με κάποιο τρόπο, την επιχορήγηση των άγωνων γραμμών, έτσι ώστε τα χωριά μας να μπορούν να έχουν συγκοινωνία. Γιατί αυτή τη στιγμή τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ πηγαίνουν μια φορά την εβδομάδα και αν. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι ορεινοί δήμοι έχουν κοινά προβλήματα. Αυτά που μου θέσατε ως αντικείμενο της συζήτησης είναι λίγο πολύ αυτά που βλέπουμε στο ρεπορτάζ των περιοχών μας. Το βλέπετε και εσείς από άλλους δημάρχους, από άλλους ορεινούς δήμους, σωστά? Έτσι ακριβώς είναι, έτσι είναι ακριβώς. Δηλαδή και εμένα ο Δήμος που είναι, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, αστικός Δήμος, mm-hmm. με βέβαια τα ορεινά χαρακτηριστικά, και οι μικροί Δήμοι έχουμε ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Τώρα, να πούμε ότι η συνεδρίαση αυτή έγινε την παρουσία και του κυρίου Πέτσα από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο οποίος έδωσε έναν χαιρετισμό στην αρχή των εργασιών του αυτής της συνεδρίασης. Το θέμα το κοινό, το μεγάλο όλης της χώρας βεβαίως, αλλά κυρίως των ορεινών περιοχών, της ενέργειας συζητήθηκε, του κόστους θέρμανσης, όλων αυτών των ζητημάτων. Συζητήθηκε και αυτό εκτός της ατζέντας, βέβαια, εκτός των προτάσεων μας, είναι αυτό, με την έννοια ότι υπάρχει αυτό γενικότερα από την ΚΕΔΕ ως θέμα, mm-hmm. σε ό,τι έχει σχέση με τους δικούς μας Δήμους. Ο κύριος Πέτσας γνώριζε τα προβλήματα, ήταν θετικός σε όλες αυτές τις προτάσεις που κάναμε, πόσο μάλλον στο θέμα της θέρμανσης, γιατί ειδικά η δικιά μας περιοχή με τις τόσο χαμηλές θερμοκρασίες έχει πολύ ανάγκη μια επιπλέον επιχορήγηση, μια οριζόντια, θα έλεγα, επιχορήγηση του επιδόματος θέρμανσης. Νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα θα έχουμε θετικές εξελίξεις, αλλά ας περιμένουμε λίγο να δούμε. Βεβαίως, θα περιμένουμε. Οι εξελίξεις βέβαια από τη μεριά μας θα υπάρχουν και μάλιστα θα είναι και δυναμικές. Μάλιστα. Δήμαρχε, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Yes. Γεια σας.